μαρτυρίων οδών, συγκεκριμένα όσοι κινούνται από την παλιά Αθηνική Οδό και την Αγία Τριάδα, θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα κάνουν παράκαμψη από τον κόμβο του Μπράλου στο 203 χιλιόμετρο έως τον κόμβο του Μόλου στο 120 χιλιόμετρο. Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που δίνουν οι άνδρες της τροχέας στο σημείο προκειμένου να αποφευθούν ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις. Επισημαίνω απλά, όπως ανέφερα αρχικά, για νέα εκτροπή οχήματος, καθώς και χθες είχαμε εκτροπή Νταλίκας στο κάστρο Βιωτίας και όπως γνωρίζουμε κόπηκε η Εθνική για πολλές ώρες στα δύο, με αποτέλεσμα και εκεί να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας. Δεν έχει χτυπήσει, μισό λεπτό. Μιχάλη, δεν υπάρχει τραυματίας κάτι. Δεν έχουμε καμία πληροφορία σχετικά με τραυματία και ας ελπίσουμε να μην έχουμε καμία κατά τη διάρκεια της μέρας. Μόνο εκτροπή οχημάτων από τη νέα ανατροπή της Νταλίκας. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Όχι, δεν αφορά τα SMS του ελευθέρω τύπου. Εγώ δεν ξέρω αν είναι στα SMS, άρα δεν μπορώ να πω ως προς το SMS. Όσα γράφει με αυτό το SMS το μέτρο που αφορούν εμένα, μα είναι προφανή ότι είναι η κυβερνητική γραμμή. Ότι θα μου ασκηθούν διώξεις για την Οβάρτης και το Κελπνό και για δεν ξέρω γιατί άλλο, το έχει προαναγγείλει. Ο κ. Πολάκης, ο κ. Βαξεβάνης, η Κοντρά Νιούζ κτλ. Άρα αυτό που γράφει το SMS, ότι θα είναι η κυβερνητική γραμμή, έγινε στις επόμενες μέρες η κυβερνητική γραμμή. Άρα αυτό λέγεται συμπέρασμα τώρα, για σε ρωτήσω. Δεν λέγεται συμπέρασμα, λέγεται πραγματικότητα. Λέγεται πραγματικότητα. Συγγνώμη, χθες η Κοντρά Νιούζ είχε και την ημερομηνία της δίωξης. Θα γίνει, λέει, το Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ξέραν και την ημερομηνία. Δηλαδή η ανεξάρτητη δικαιοσύνη έχει επικοινωνήσει με την Κόντρα Νιούς και τον κύριο Καρτερό και του έχει πει και την ημερομηνία που θα κάνει τη δίωξη. Προσέξτε να δούμε. Σας ακούω. Ακούστε. Εντάξει. Είναι και σημαδιακή ημέρα, η 3η Σεπτέμβρη, προηγουμένως το σχολιάσατε κιόλα. Ναι. Δεν λέω για τα γενέθλια του συναδέλφου που άκουσα προηγουμένως. Για το Πασόκ, λέτε. Είναι σημαδιακή. Ούτε για το Πασόκ. Η 3η του Σεπτέμβρη πραγματική είναι η κινητοποίηση των δυνάμεων τότε των δημοκρατικών για να πάρουν σύνταγμα. Σύνταγμα. Γι' αυτό έχουμε και την 3η Σεπτεμβρίου, γιατί μας βλέπει κόσμος που δεν τα ξέρει, δεν τα θυμάται. Το θυμίζω για ποιο λόγο. Και εμείς είμαστε μπροστά σε μια φάση για τη δημοκρατία, για την οικονομία και την κοινωνία, όπως θέλετε, με όποια σειρά θέλετε, τομών, επιλογών και σχεδιασμών. Και εκεί απάνω να υπάρξει η όποια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση και σχολιασμός. Ναι. Αλλά να κρατήσουμε το μέτρο και την ψυχραιμία. Μια στιγμή ελεύθερα, να το πω το εξής. Επειδή αναφερθήκατε στην τραγωδία, να θυμίσω άλλο παράδειγμα. Η τεράστια τραγωδία με την Κατρίνα. Προσπαθώ να θυμηθώ περιπτώσεις. Μήπως ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει, 13. Και δυστυχώς, πολλά ζητήματα μείναν κενά, ενώ ακόμα και οι κεντρικές εφημερίδες, σχολιασμοί, έρευνες δικαστικές, μόνο πριν 3 χρόνια βγήκε μία δικαστή, αν θυμάμαι καλά, στην Ουάσιγκτον και είπε ότι υπάρχει ευθύνη και του στρατού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα φράγματα που είχε φτιάξει στη Νέα Ορλεάνη, τα οποία μετά τη μεγάλη πίεση των... Ναι. Του τυφώνα, οδηγήθηκαν σε καταστροφή και δίνει τη δυνατότητα της διεκδίκησης αποζημίωσης για τους παθόντες. Γιατί το λέω αυτό? Δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει κατάσταση που σε μια τραγωδία δεν πρέπει να ψάξει όσο μπορεί περισσότερο και να απονείμει ευθύνες. Άλλο οι πολιτικές, μία ερώτηση. Ένα το πράγμα. Δεν ακούω και μιλάτε λογικά, ας πούμε, και μπορεί να έχουμε διαφορά απόψεων, αλλά μιλάμε λογικά. Μα άλλο οι διαφορές και άλλο οι τέτοιοι. Εσείς που μιλήσατε πριν πολύ ωραία για το Σύνταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου, δεν είστε λογικό να ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής ο Υπουργός Άμυνας, δηλαδή μέλος εκτελεστικής εξουσίας, και να προαναγγέλει διώξεις κατά βουλευτών της αντιπολίτευσης? Το βρίσκω λογικό αυτό, πράγμα. Εγώ βλέπω πολλές αστοχίες στη Βουλή. Το βρίσκω λογικό αυτό. Απαντάω. Βλέπω αστοχία. Βλέπω αστοχία. Είμαι σαφής. Όχι μόνο αυτή. Μπορώ να σας πω πολλές. Και πρόσφατες και πιο παλιές. Μα το θέμα είναι να συζητάμε ευθέως, εγώ ως δημοσιογράφος, εσείς ως πολιτικός, οι συνάδελφοι ως δημοσιογράφοι. Και όπως είπατε, επειδή η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να είναι εντός κάποιων ορίων. Το τι είπαμε, προσέξτε όμως κάτι. Επειδή η πολιτική αντιπαράθεση είναι εντός κάποιων ορίων, θέλω να σας μιλήσω, κύριε Στούμπε, με μεγάλη ειλικρίνεια. Εγώ όταν ακούω τον Υπουργό Δικαιοσύνης Καλογύρου να λέει πρέπει η πολιτική εξουσία και η δικαιοσύνη να είναι στην ίδια βάρκα κατά της διαφοράς και του δημοσίου συμφέροντος, τι άλλα είπε, τρέμω. Διότι εγώ ξέρω ότι όλος ο πυρήνας της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι να μην έχουν καμία σχέση. Γιατί έτσι όπως το τοποθετεί, είναι συναλλαγή. Είναι σοβαρό ότι στη δεύτερη. Το έκανε πρωτοσέλιδο και ο Φιλελεύθερος. Λέει λοιπόν, το παρερμηνεύει, διότι ο νέος υπουργός
επειδή είναι και νέος, θα τον ρωτήσουν θα οι συνάδελφοι. Την πορεία, θα τον ρωτήσουν οι συνάδελφοι. Τι εννοούσατε. Αν μας κάνει. Γιατί πολλές κάτι που λέτε κι εσείς και που λέω κι εγώ μπορεί να παρερμηνευτεί. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Τι νομίζω ότι είπε εγώ με βάση όσα ξαναδιάβασα, γιατί άκουσα την κριτική αυτή ή το σχολιασμό. Ο κύριος Καλογύρου λοιπόν είπε θα πρέπει να είμαστε από την ίδια πλευρά, ίδια πλευρά στην αντιμετώπιση. Υπέρ της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από μένα ο κύριος Καλογύρου που δεν έχω νομικές σπουδές. Τη διάκριση των εξουσιών. Υπάρχει διάκριση εξουσιών. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχει και ότι υπερασπιζόμαστε. Και είναι θέμα και των δημοσιογράφων που δεν είναι στις τρεις. Αλλά είναι υποτιθέμενη τέταρτη. Έτσι, συμφωνούμε απολύτως. Και τον υπουργό. Να μην τα πιάνουμε. Πρωτίστως. Συμφωνούμε. Ο κύριος Γεωργιάδης εδώ πριν έρθουμε να μου δίνει κάτι από κάτω. Γιατί αυτό που ξέρετε... Λοιπόν, στη διεθνή Θεσσαλονίκη. Όχι, αναφέρομαι σε πράγματα που έχουν συμβεί στη χώρα μας και που δεν πρέπει να ξανασυμβούν. Και επειδή αναφερθήκατε και στο ρεπορτάζ για τον κύριο Φλόρο, εγώ λέω καταδικάστηκε ο κύριος Φλόρος και το θέμα του κυρίου Φλόρου να φτάσει μέχρι τέλους για τότε, για τώρα, για μεθαύριο. Όχι όμως με την έννοια της παρασπονδίας, αλλά της ουσίας. Ποια ήταν η ουσία ότι εκμεταλλεύτηκε χιλιάδες ανθρώπους μια εταιρεία. Καταδικάστηκε και άλλες εκκρεμότητες, μην τις πιάσω τώρα όλες. Και μάζεψε τα λεφτά. Ευτυχώς, όπως εμένα με ενόχλησε ως πολίτη το σκάνδαλο τότε και η αποφυλάκησή του τώρα, σκανδαλώδης, λέω μάλλον, ως δημοσιογράφος δικαιούμαι να το εκφράσω αυτό, ευτυχώς που ελπίζω ότι θα ψαχτεί. Και να το δούμε στη συνέχεια. Πάμε στην διεθνή εκκλησία. Για τον κύριο Γεωργιάδη να προλάβουμε. Για τον κύριο Μιλιώνη που είπατε πριν και άλλους. Έχει και ένα πολύ άλλο ενδιαφέρον πράγμα. Γιατί έγινε αποφελάκηση βάσει ενός νόμου που ψήφισαν οι Σιριζανέλ, του περίφημου νόμου Παρασκευόπουλου. Mm-hmm. Και αυτό που δημιουργείται ως εικόνα στην κοινή γνώμη μετά την αποφυλάκηση του, τη σκανδαλώδη θα πω και εγώ από ό,τι φαίνεται, θα μένει να αποδειχθεί, είναι μήπως είχε φτιαχτεί και ένα ολόκληρο κύκλωμα. Για στα κεπάκια που έκανε αυτό το πράγμα. Για να βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι έτσι. Και να πάει η πόλεση μέχρι τέλου και να μην τώρα το βρούμε. Βοηθήστε μα λίγο με το χρόνο. Τα δημοσιογραφικά. Γιατί ο νόμο του Τσίπρα τον έβγαλε. Γιατί και μόνο του. Λάθος. Επιτρέψτε. Να σα πω. Επιτρέψτε. Πρώτα απ' όλα να φέρω παραδείγματα γιατί πολλές φορές ο κόσμος ακούει μόνο τι γίνεται στην Ελλάδα και ανάλογα με την επικαιρότητα πώς την παίζει κανείς. Στη διπλανή μας Ιταλία έχουν γίνει 4 φορές νομοθετήματα από πεντακομματικές κυβερνήσεις μέσα η δεξιά, η κεντροδεξιά, η κεντροαριστερά και δεν συμμαζεύεται, 4 διαφορετικές χρονικές περιόδου, ψάξτε το, και εσείς συνάδελφοι, που άφησαν ελεύθερους χιλιάδες από τις φυλακές με νομοθέτημα. Ούτε καν το δικαιολογεί. Προσέξτε, δεν δικαιολογείται αυτό. Δεν λέω ότι εδώ είναι αντιγραφή ή πρέπει να γίνεται αντιγραφή. Άλλο λέω, προσέξτε με. Υπάρχει ένα θέμα. Πώς το λέμε, συνθήκων διαβίωσης στις φυλακές και εγκλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ακόμα και ερυθροταξιαρχείτες που εκεί ξέρετε είναι η χειρότερη επίθεση στο κράτος. Πρέπει να τα λύσει η πολιτεία αυτά όμως. Σωστό. Και ο Μωρούτσι, η Φαράντα και ο. Το ξεχνάω τον άλλο πώς τον λέγανε, ο Μωρέτη, είναι έξω. Άρα ανακοινώσει... να μην ασχολείται η Αμερικάνικη πρεσβεία μόνο με την Ελλάδα. Δεν έχουμε χρόνο. Η Εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Όχι, το λέω αυτό γιατί λέγεται το νόμο Παρασκευόπουλου. Δεν φταίει κανένα νόμο. Αν εγώ είμαι διεφθαρμένο γιατρό. Και υπογράφω ότι εσείς έχετε πρόβλημα. Είμαι εγώ ο διεφθαρμένος και πρέπει να με πιάσει αυτός που πρέπει να με ελέξει. Ποιος λέει όχι, μα το είπατε και πριν. Να πάει μέχρι τέλους και να το δούμε. Λοιπόν, θα ανακοινώσει ο Γεωργιάδης, ο Τζούνος, όποιος είναι. Θα ανακοινώσει παροχές ο Τσίπρας. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε ένα σχεδιασμό. Δεν θα τις έλεγα εγώ παροχές. Καταλαβαίνω γιατί τις λέτε παροχές. Δεν είναι παροχές. Είναι διορθωτικές κινήσεις. Απάλυνση. Μετά από τα βαριά τραύματα που υποστήκαμε από τα λεπτά τσεκουρώματα οι βασικές κοινωνικές ομάδες της χώρας. Μάλιστα. Όταν συζητήσεις με ανθρώπους κοινωνικά, όλοι περιμένουν να δούνε ποια ανακούφιση θα προκύψει. Πρέπει να προκύψει σχεδιασμός που να εξυπηρετεί μια οικονομική πολιτική που θα δικαιώσει λίγο τους πιο χτυπημένους. Για τα 8 χρόνια που πέρασαν, όχι απλά για τα 3 ή 3,5 όπως θέλετε πέστε τα. Και δεύτερον, να είναι εγγυημένο και το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό και προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω, θα το επαναλάβει και στη Θεσσαλονίκη, για τις στοχεύσεις, για τις σταθεροποίησεις. Γιατί χωρίς σταθερή πορεία δεν οικονομική, ό,τι και να δώσετε εσείς ή να νομίζετε ότι δώσατε, δεν πρόκειται να γίνει κύριε τίποτα. Γεωργιάδη, και ειδικά πάρει... για τις συμβάσεις, με επιτρέψτε μου γι' αυτό, γιατί πάμε σε άλλη κατεύθυνση. Βεβαίως, βεβαίως. Και για το φορολογικό, ξαναλέω, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση... Λέτε. Γιατί είπατε συμβάσεις. Για συμβάσεις και φορολογικό. Είναι οπωσδήποτε. Έχει και μια ωραία συνέντευξη ο συνάδελφος ο Πετρόπουλος στην Αυγή της Κυριακής, που αναφέρεται αναλυτικά Υπουργός Εργασίας για μέσα αισθήματα. Ασχέτως πώς τα κρίνει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος... Κύριε Γεωργιάδη, δύο σας παίρνει την ατζέντα. Δύο πράγματα για τη ΔΕΘ. Το πρώτο που για μένα έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, είναι ποια θα είναι η αντίδραση των Μακεδόνων
στην πρόκληση του Δημητρόφ να πάει στην Ευρωβουλή και να πει «Είμαστε Μακεδόνες και θα είμαστε μετά τη συμφωνία και επισήμως Μακεδόνες». Εγώ ως καταγόμενος του Αμίντεο Φλωρίνης πιστεύω ότι αυτό πληγώνει κάθε Έλληνα. Μια και στον αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ άρεσαν ιδιαίτερα τα WikiLeaks από το παρελθόν, πιστεύω το γεγονός των τελευταίων 24 ώρων είναι η διαρροή από τα WikiLeaks ότι η εθνική στρατηγική των Σκοπίων από το 2008 ήταν να πετύχουν Βόρεια Μακεδονία με αναγνώριση μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα. Δηλαδή το χαρτί των WikiLeaks του 8 είναι η συμφωνία που υπέγραψε ο Τσίπρας. Τέτοια ήττα εθνική δεν έχει υποστεί η χώρα από το 1922. Mm-hmm. Μιλάμε για συντριβή. Μην φτάσουμε σε αυτές μιλάμε για συντριβή. Βγήκε το χαρτί. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Βγήκε το χαρτί που λέει ότι το 2008 η Σκοπιανή ηγεσία θέτει ως στόχο να πετύχει Βόρεια Μακεδονία με καταχώρηση μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας. Και πήγε και το υπέγραψε ο Τσίπρας, ο Κοντζιάς και ο Καμένος. Σε αυτό εμείς οι Μακεδόνες θα αντισταθούμε. Μάλιστα. Και το δεύτερο που έχει σημασία. Και ένα τελευταίο για την μόνο οικονομία. Μόνο Έλληνες Μακεδόνες υπάρχουν, αγαπητέ κύριε Στούμπο. Άλλοι Μακεδόνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλοι Μακεδόνες. Μόνο Έλληνες Μακεδόνες υπάρχουν. Και δεύτερον, Α πούμε πρώτα απ' όλα των οικειών ημών επιμπραμένων ημί άδωμεν. Τα επιτόκια πάνε στο 4,40. Δεν ξέρω αν κάτι σας λέει αυτό. Η Ελλάδα είναι εκτός αγορών. Δεν είναι εκτός μνημονίου, όπως λέει ο Τσίπρας. Ακόμη. Είναι εκτός αγορών. Ακόμη. Και κάθε Ακόμη. Μέρα που περνάει, το επιτόκιο της πάει λίγο προς τα πάνω. Δεν πάει προς τα κάτω. Γιατί, πάει προς τα πάνω. Και το γιατί, επειδή τα παρακολουθείτε. Ένας λόγος είναι η Ιταλία, αλλά ο μεγαλύτερος λόγος είναι η παραγωγία. Και δεύτερο. Συγγνώμη, να μην διακόψω. Λέει ο κύριος Τζούνος, μα θα σας κλέψει την ατζέντα. Ναι. Τώρα, με συγχωρείτε. Εάν υπάρξει έστω και ένας Έλληνας ή μία Ελληνίδα που θα πιστέψει ως προς τη μείωση των φόρων του ένθια και οτιδήποτε άλλο, τον Τσίπρα που του πήρε το ΦΠΑ το 13 και το έκανε 24, την προκαταβολή από 50 την έκανε 100, και ο φόρος θα κάτσε από μείον 30 συν 30 και ούτω καθεξής. Και όχι το Μητσοτάκι που τα λέει και τα πιστεύει. Ναι, υπάρχει μια, διαφορά, κύριε Γεωργιάδη. Ο Τσίπρας, αν το πει, έχει τη δυνατότητα να κάνει τις εκλογές του χρόνου τέτοια εποχή να το κάνει. Λοιπόν, και να μετρηθεί. Με 4,40 τα επιτόκια, η δυνατότητα που έχει είναι πολύ λίγες. Δυστυχώς, λέω. Εγώ δεν απαντάω ως πολιτικός. Να απαντήσω τώρα σε τρία σοβαρά ζητήματα. Η συμφωνία υπηρετεί τους μακροπρόθεσμους στόχους της χώρας. Των Σκοπίων. Είναι βάστο άποψη... WikiLeaks. Ως... Βάστο WikiLeaks. Τα WikiLeaks μιλάνε για τα Σκόπια. Εγώ μιλάω για τη χώρα. Εγώ μιλάω για τη χώρα. Λέω ψέματα, Σκόπια λένε για Βόρεια Μακεδονία και Μακεδονική Εθνική Γλώσσα. Το μακαρίτι. Σπαταλάτε τον χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Λέω λοιπόν, διαφωνεί, γνωστό. Η συμφωνία υπηρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας μας, των πολιτών μας, της γειτονιάς μας, της Ευρώπης, της μέσης με ευρύτερης περιοχής. Δεν πάω αναλυτικά τώρα, δεν ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Γιάννη για το σκοπέλο. Λέω λοιπόν τώρα, για το θέμα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, τον λέω και ως δημοσιογράφος και ως πολίτης, ζητούσε από την αρχή εκλογές και καταστροφολογία. Δεν βγήκε αυτό γιατί αυτή η κυβέρνηση, αριστερή κυβέρνηση, μπόρεσε δυστυχώς μετά αυτόν τον επώδυνο συμβιβασμό του 2015 να υλοποιήσει grosso modo αυτόν τον συμβιβασμό και σήμερα να μπορεί να πάει στις αγορές. Στις αγορές πριν από τρεις μήνες, το ξέρω ο κύριος Γεωργιάδης, και τότε ανησυχούσαν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία, είχε φτάσει στο 3,45. Αν το δεκαετές. Τώρα έφτασε, γιατί έχουμε την Ιταλία και όχι την εσωτερική ανησυχία. Και την Τουρκία, σας την πέστε κάθε μέρα. Πάρα πολύ, δεν αναφέρθηκε ο συνάδελφος. Κύριε Στούμπο, σας μπορούμε ευχαριστούμε να πάρα πολύ. Λέω, να προσέχουν οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους με δεοντολογία. Με ψυχραιμία και η πολιτική χαμηλά του να προσέξουν τα σχόλια. Και όχι επιθέσεις στα σπίτια των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στις εταιρείες και στις τράπεζες. Τη διακήρυξε Παπαχρήστος εδώ, Λάμψιας και τι άλλο έχουμε, πολύ πράγμα. Thank you.